1 Απριλίου 1955, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, και η νύχτα γίνεται μέρα. Διαδοχικές εκρήξεις βομβών απ' άκρης άκρη της Κύπρου και ταυτόχρονες επιθέσεις σε πολλά σημεία του νησιού δίνουν το έναυσμα για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ για αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, για τη διεκδίκηση της ελευθερίας, για την ένωση με την Ελλάδα. Στη Λευκοσία, μέρος του ΡΙΚ και το κτίριο της Αρχιγραμματείας δέχονται μεταξύ άλλων επιθέσεις. Στη Λάρνακα, το αστυνομικό τμήμα και κτίρια της τοπικής διοίκησης. Στη Λεμεσό, αστυνομικά τμήματα και το στρατόπεδο της Επισκοπής. Στη Δερίνια, οι βρετανικές βάσεις και ο σταθμός καυσίμων. Με τον Μόδες στο Παντελή να πέφτει νεκρός και ο θάνατός του να πυροδοτεί τον ξεσηκωμό, ευνηδιάζοντας τον κατακτητή. Σήμερα, 66 χρόνια από τότε, πολιτεία και εκκλησία τίμησαν την επέτειο της 1ης Απριλίου, αποτείοντας φοροτιμή στον αγώνα, στη θυσία και στη μνήμη των ηρώων του 1955-59. Το πρωί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιάννη τελέστηκε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πανηγυρική δοξολογία προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Το βασικό όπλο των αγωνιστών της ΕΟΚΑΣ ήταν ο πόθος ελευθερίας, ο ιδεαλισμός, η διάθεση της αυτοθυσίας για το συλλογικό καλό. Μία από τις ενδοξότερες σελίδες της ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού η σημερινή μέρα, δήλωσε μετά το πέρας της δοξολογίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί, πρόσθεσε, να μην πέτυχαν αυτό το οποίο ήταν αρχική πρόθεση και επιθυμία, όμως είχαν απαλλαγή από την απικιοκρατία. Μια ημέρα ορόσημο ενάντια στην απικιοκρατία, αλλά και με διεκδίκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Αν είναι κάτι που πρέπει να αντλήσουμε από εκείνον τον αγώνα, πέραν από το θαυμασμό και την τιμή που οφείλουμε στους όσους με ανιδιοτέλεια έδωσαν τη ζωή τους, υπέστησαν οι στερήσεις, είναι το μήνυμα πως αν έχουν επιτύχει στο στόχο απαλλαγής από την απικιοκρατία, είναι γιατί είχαν ενωμένοι και είχαν κοινό στόχο και σκοπό. Μηνύματα την ημέρα της επετείου έστειλαν την ίδια ώρα αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων. Την 1η Απρίλη, οι νέες και οι νέοι της κλαδωμένης Κύπρου ξεσηκώθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του τόπου μας. Σήμερα καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης που μας κληρολόγησαν. Οι αγωνιστές του 55 αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τις αρχές της αυτοδιάθεσης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και μας έχουν κληροδοτήσει ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε σήμερα. Ένα ανεξάρτητο κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία. Φάρος και οδοδείχτης είναι και θα είναι πάντα οι αγώνες και οι θυσίες των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59 και όχι μόνο για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, αλλά και για τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ιδεολογική παρακαταθήκη της γενιάς που έδωσε εκείνη τη μεγάλη μάχη μπορεί να αποτελεί τον φάρο που θα καταβγάζει την πορεία μας αν θέλουμε να διασωθούμε σε αυτόν τον τόπο. Η μέρα σήμερα είναι απλά μια μνήμη για αυτούς και πιστεύω είναι μια μέρα για την οποία εμείς πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι. Αντί να μας διδάσκει ο συγκεκριμένος αγώνας, κάποιοι προσπαθούν να συνδικολογήσουν, κάποιοι προσπαθούν να συμβιβαστούν με τη διχοτόμηση της πατρίδας μας. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στα φυλακισμένα μνήματα και παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στο χώρο, καταθέτοντας στεφάνι στους τάφους των ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Διαδρομή για τα φυλακισμένα μνήματα που θα πάμε θα μας συνοδεύσουν οι ηρωές μας, τα πρότυπά μας. Με σύνθημα 36 χιλιόμετρα στο δρόμο της τιμής και του χρέους, στελέχη της διοίκησης καταδρόμων, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τους ήρωες της ΕΟΚΑ, συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου συνολικής απόστασης 36 χιλιόμετρων, ξεκινώντας τα χαράματα από το στρατόπεδο του Σταυροβουνίου και φθάνοντας νωρίς το πρωί στα φυλακισμένα μνήματα, όπου κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη όσο θυσιάστηκα για την πατρίδα. Με όπλο τα ψηφίσματα του.